Ενώ βράζει η Ανατολική Μεσόγειο με την απίστευτα προκλητική στάση τη Τουρκία, ο Αιγύπτιος Υπουργό Ενέργεια έριξε βόμβα σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο και Ελλάδα, η οποία θα μετατρέψει την Αίγυπτο σε περιφερειακό κέντρο ανταλλαγή ενέργεια με ευρωπαϊκέ, αραβικέ και αφρικανικέ χώρε, μιλώντα για μεταφορά ενέργεια μέχρι το Ριάντ. Την ίδια στιγμή έχουμε τη φρεγάτα Σαλαμή να ελιμενίζεται σε Αιγυπτιακή ναυτική βάση, προκαλώντα οργή και ανησυχία στην Άγκυρα. Αυτό δήλωσε ο Μοχάμετ Σάκερ, υπουργό ηλεκτρική ενέργεια και ανανεώσιμων πηγών ενέργεια τη Αιγύπτου. Η Αίγυπτος πέτυχε πρόσφατα να παράγει ηλεκτρική ενέργεια στη Λιβύη μέσω υφιστάμενων έργων και σχεδιάζει μια ενδεχόμενη σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αίγυπτος υπουργό Ηλεκτρικής Ενέργειας Μοχάμετ Σάκερ. Ο Αιγύπτιος υπουργός αποκάλυψε ότι το Υπουργείο του μελετά τη συμμετοχή της χώρας του στο τεράστιο έργο που θα συνδέσει την Αίγυπτο με την Κύπρο, την Κρήτη και τελικά την Ελλάδα μέσω υποβρύχιων καλωδίων. Ο Σέκερ τόνισε ότι όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το Κάιρο θα είναι ένα κεντρικό κόμβο για ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ τριών Υπήρων, καθώ η Αίγυπτος είναι ήδη ηλεκτρικά συνδεδεμένη τόσο με την Ιορδανία όσο και με τη Λιβύη. Ο Σάκερ είπε ότι συνεχίζεται η εργασία για τη βελτίωση των γραμμών ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ Αιγύπτου, Ιορδανία, Σουδάν και Λιβύη. Η σύνδεση της Αιγύπτου με την Ιορδανία θα έχει ισχύ 450 ΜΒ και η σύνδεσή της με τη Λιβύη ανέρχεται στα 200 ΜΒ. Στα Ασκαριά επίσης έχουμε ένα ακόμη μεγάλο έργο που θα αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία σε ώρες αιχμή κατανάλωσης όλη τη μέρα. Το έργο αξίες 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα επιτρέψει στην Αίγυπτο να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια σε περιόδους πλεονασμάτων και να εισάγει κατά τη διάρκεια ελήψεων, ανέφερε ο ίδιος. Οι αμυντικέ συμμαχίε χωρών, λοιπόν, αφορούν κυρίω οικονομικά κοινά συμφέροντα, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση δεν αφορούν μόνο κέρδη, αλλά κυρίω ενεργειακή επιβίωση χωρών όπω η Αίγυπτο αλλά και η Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Αθήνα για περαιτέρω συσφίξη των αμυντικών σχέσεων με την παρουσία πιθανών εκ νέου Σαουδαραβικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύντομα θα έχουμε και πάλι αεροναυτική άσκηση Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου στην καυτή περιοχή μας ως απάντηση στα Οθωμανιλίκια των Τούρκων οι οποίοι ενεργοποιούνται μέσω μελών της συγκεκριμένη οργάνωση στην Αίγυπτο με σκοπό να εκδιώξουν κάποια στιγμή τον πρόεδρο Αλσίση από την εξουσία και να ανεβάσουν τους αδελφούς μουσουλμάνους. Πρόκειται για κομμάτι του τρομερού σχεδίου τη Άγκυρα για την αναβίωση τη νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία όταν η Αίγυπτος ήταν μέρο αυτή, όπω γνωρίζουμε από την ιστορία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.